Συμβολική κατάληψη στα γραφεία του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης Ερών πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του οργανισμού, διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση που επικρατεί στο κτίριο του ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα για την έλλειψη καθαριότητας. Όπως υποστηρίζουν, παρότι η διοίκηση του ΕΦΚΑ τους έχει ενημερώσει κατ' επανάληψη ότι το πρόβλημα θα λυθεί, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Από τις 2 Ιανουαρίου δεν φρόντισε η διοίκηση να ανανεώσει τις συμβάσεις των καθαριστριών, με αποτέλεσμα τους χώρους να καθαρίζουν συνάδελφοι με δικά τους έξοδα, καταγγέλει ο πρόεδρος των εργαζομένων. Σήμερα κάναμε μια συμβολική κατάληψη 7 με 10 το πρωί στα γραφεία του πρώην Νίκα στο ΕΦΚΑ. Ο λόγος ήταν ότι από αρχής δημιουργίας του ΕΦΚΑ, τέλος πάντων 1/1/17, τα προβλήματα που έχουμε συναντήσει μπροστά μας είναι τεράστια, οργανωτικά, προβλήματα δομών, και έχουμε φτάσει σήμερα που σας μιλάμε, από 1/1/18 έχουν λήξει συμβάσεις με τα συνεργεία καθαρισμού πανελλήνια και έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την καθαριότητα των κτηρίων και των χώρων που είναι υγιεινής. Εδώ στο κτίριό μας έρχεται καθημερινά πολλοίς κόσμος, υπάρχουν πολλοί συναλλασσόμενοι, γίνονται επιτροπές αναπηρίας με κόσμο άρρωστο κτλ. Και δεν υπάρχει καθαριότητα στους χώρους μας. Από τη διοίκηση έχουμε πάρει κάποιες υποσχέσεις ότι θα μεριμνήσουν έστω προσωρινά να δοθούν κάποια χρήματα για να λυθεί λίγο προσωρινά το πρόβλημα, αλλά όλα αυτά είναι λόγια. Επειδή γίνεται κεντρικά από Αθήνα ο διαγωνισμός για τις αναθέσεις που θα γίνουν για τα συνεργεία καθαριότητας, αυτά υπολογίζουμε περίπου μέχρι το Πάσχα, αν θα έχουν γίνει. Οπότε καταλαβαίνετε, μέχρι το Πάσχα δεν μπορούμε εμείς να περιμένουμε και γι' αυτό έγινε μια συμβολική κατάληψη σήμερα το πρωί εδώ στα γραφεία του ΕΦΚΑ. Να πούμε ότι αναγκάζεστε εσείς μόνοι σας υπάλληλοι να καθαρίζετε τις τουαλέτες, τους χώρους για να είναι. Ναι. Αυτό όντως ισχύει. Μόνοι οι συνάδελφοι με το φιλότιμο που λέμε, για να υπάρξουν οι στοιχειώδες συνθήκες υγιεινής για μας και για τον κόσμο. Είναι ανεπίτρεπτο όμως αυτό το πράγμα να συμβαίνει και θα πρέπει να, αυτοί που θα πρέπει να προνοήσουν να κάνουν κάτι. Να σημειωθεί ότι ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στα γραφεία του ΕΦΚΑ σε όλη την Ελλάδα. Εμείς κρύουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Σας είπα ότι αυτό είναι το αποκορύφωμα μέχρι στιγμής. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα, οργανωτικά, λειτουργικά. Έχουμε ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά. Η δουλειά μας είναι δύσκολη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν φιλότιμες προσπάθειες από τους συναδέλφους. Προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας όλη τη συναλλαγή. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει και εμείς να διαμαρτυρηθούμε με το δικό μας τον τρόπο.